Καλησπέρα και από μένα. Κάθε παιδί είναι καλλιτέχνης. Το θέμα είναι πώς θα παραμείνει καλλιτέχνης μεγαλώνοντας. Έλεγε ο Πάμπλο Πικάσο και τα λόγια του, αν και υπομένα μέσα από την αφαιρετική ματιά ενός καλλιτέχνη δημιουργού, μπορούν να γίνουν τροφή για σκέψεις στο μυαλό ενός εκπαιδευτικού, αφού πρακτικά βάζουν μπροστά του ένα υψηλό καθήκον. Πραγματοποιώντας λοιπόν μια δεύτερη ανάγνωση υπό αυτό το πρίσμα στα παραπάνω λόγια, βλέπουμε να προβάλλει μεταξύ άλλων η ανάγκη κάθε παιδί από τα πρώτα χρόνια μέχρι και την ενηλικίωση, σε όλη την πορεία της ζωής του, να έρχεται σε επαφή με την τέχνη και τον πολιτισμό. Να καλλιεργεί συστηματικά την αισθητική του αντίληψη, να εξελίσσει τη σκέψη, την νόηση, την ψυχή, το συναίσθημα και τη βούλησή του. Με άλλα λόγια, να συγκροτεί μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Ο Πικάσο φυσικά δεν αναφέρεται στην επιλογή της τέχνης ως επάγγελμα και άρα, προσθέτουμε εμείς, ούτε στην παρέμβαση των παιδαγωγών αποκλειστικά με αυτό το στόχο. Ενδεχομένως όμως άθελά του, θίγει τη σημασία της ολοκληρωμένης αισθητικής αγωγής από τα πρώτα παιδικά χρόνια μέχρι και την ενηλικίωση. Με αφορμή λοιπόν τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, παραθέτω μερικές σκέψεις σε αυτόν τον άξονα. Μιλώντας για την αισθητική αγωγή, ουσιαστικά αναφερόμαστε στη διαδικασία εκείνη που αποσκοπεί στη διαμόρφωση των αισθητικών σχέσεων του ατόμου με την κοινωνική πραγματικότητα, που δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να κατανοήσει και να απολαύσει τη φύση, το περιβάλλον και τα όσα ο ίδιος δημιουργεί μέσα στην κοινωνία. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η αισθητική αγωγή δεν περνάει μόνο μέσα από την οργανωμένη εκπαίδευση του παιδιού και του νέου στο σχολικό περιβάλλον, πραγματοποιείται όμως πολύ ευρύτερα. Η τέχνη που έχει δημιουργήσει και καταθέσει ο άνθρωπος, η τέχνη σαν περιβάλλον, η τέχνη στην καθημερινή ζωή μέσα από τα αντικείμενα χρήσης, τη δημόσια αισθητική, την αισθητική των πόλεων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τέχνη μεγάλη ή μικρή, αρμονική ή όχι, ευγενής ή όχι, ασκεί αγωγή μέσα από τη φόρμα και τη σύνθεσή της. Επιδρά στην ψυχολογία, καθορίζοντας τη διάθεση, θέτοντας το υποσυνείδητο κανόνες αρμονίας και μέτρου, περιορίζοντας, διευρύνοντας ή καταστρέφοντας τις ανοχές του, διαμορφώνοντας τη φιλοσοφία του, άγοντας τελικά τον άνθρωπο σε τρόπους σκέψης που επηρεάζουν τη ζωή, τη συνείδηση, την ιδεολογία του και τον κάνουν είτε να δρά, είτε να μένει απαθής οπαδός ή αμέτωχος παρατηρητής της συντελούμενης εξέλιξης. Όλα τα παραπάνω χτίζουν τον άνθρωπο σαν προσωπικότητα. Όλα, σε συνδυασμό με τη διδασκαλία που έχει ή που δεν έχει δεχτεί ο κάθε άνθρωπος, τη διδασκαλία της τέχνης σαν αγωγή, τόσο θεωρητικά όσο πρώτα και κύρια μέσω της πράξης. Καθώς η πραξιακή σχέση είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη, ώστε ο άνθρωπος να καλλιεργήσει τη στάση του απέναντι στα πράγματα και τη ζωή. Όσο λιγότερη είναι η πραξιακή σχέση με την τέχνη και η γνώση γύρω από αυτή, τόσο πιο απαίδευτος, πιο ανοιχτός, άρα και πιο ευάλωτος είναι ο άνθρωπος στην αγωγή που ασκείται πάνω του μέσα από την τέχνη σαν περιβάλλον. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα μυριάδες ερεθίσματα που έχει πλέον στη διάθεσή του ένα παιδί από τη βρεφική ακόμα ηλικία, αντιλαμβανόμαστε ότι ο ρόλος της αισθητικής αγωγής ως δομημένης και οργανωμένης διαδικασίας ενταγμένη στο σχολικό πρόγραμμα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Καθότι προκειμένου να γίνει κατορθωτό, να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις, τα αντανακλαστικά, να μπουν οι βάσεις για μια δημιουργική και ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ικανή να κατανοήσει την κοινωνία και τους νόμους της, με σκοπό τελικά να μπορεί να παρέμβει σε αυτή, απαιτείται τομή τόσο στη δομή, όσο πρώτα και κύρια στο ίδιο το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών των αντίστοιχων μαθημάτων. Κάνοντας μια πρώτη ανάγνωση στα νέα αναλυτικά προγράμματα, βλέπουμε πως παρά τις όποιες δηλούμενες προθέσεις, αναπαράγεται η μέχρι τώρα λογική της υποβάθμισης και περιθωριοποίησης των μαθημάτων που απαρτίζουν την αισθητική αγωγή και υιοθετήθηκε από όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις ως τώρα. Σε επίπεδο δομής δεν υπάρχει καμία ουσιαστική μεταβολή παρά τα συνεχή αιτήματα των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. Οι ώρες διδασκαλίας και για τα τρία πεδία, δηλαδή τα εικαστικά, τη μουσική και τη θεατρική αγωγή, παραμένουν ίδιες για το δημοτικό και το γυμνάσιο. Ενώ σε ό,τι αφορά το Λύκειο, επικυρώνεται εκ νέου η πλήρης κατάργησή τους. Ακόμα και τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα του ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου παραμένουν εκτός προγράμματος, ακολουθώντας την τύχη της αρμονίας και του ντικτέ, και περνάνε στο πεδίο της ενισχυτικής διδασκαλίας, ενισχύοντας ουσιαστικά κάτι μη διδαγμένο. Συνολικά, η υπάρχουσα κατάσταση είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες. Αν πάρουμε για παράδειγμα τη θεατρική αγωγή που κόβεται στην 5η Δημοτικού, τη στιγμή δηλαδή που είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Γιατί πλευρές που μπαίνουν και στο ίδιο το πρόγραμμα, όπως είναι ας πούμε η πρωτότυπη γραφή, αναπτύσσονται περισσότερο σε μεγαλύτερες ηλικίες. Από την άλλη, γιατί ιδιαίτερα στην εφηβεία, αποτελεί σημαντικό αποπούμπι και αντίβαρο. Κύριο ζήτημα παραμένει πως κανένα μάθημα πλην της μουσικής δημοτικού δεν χαρακτηρίζεται ως εργαστηριακό.
αποκόπτοντας έτσι την ίδια τους την ουσία, δηλαδή την πράξη. Ακόμα και οι προτάσεις δραστηριοτήτων που μπαίνουν στα προγράμματα, κάποιες μάλιστα ενδιαφέρουσες, αυτοαναιρούνται, αφού πρακτικά δεν μπορούν να υλοποιηθούν στον χώρο της τάξης και χωρίς την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Ακόμα και για τη μουσική, είναι άξιο απορίας το πώς με τη νέα χρονιά θα γεννηθούν, όπως λένε, εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα με κρουστά ORF, πιάνο, διαδραστικό πίνακα ή προτζέκτορα, ίντερνετ, ηχητικό εξοπλισμό και πολλά άλλα, όταν με το ζόρι στο μεγαλύτερο αριθμό σχολείων βρίσκουμε ίντερνετ. Περνώντας τώρα στο πεδίο του περιεχομένου, εκεί υπάρχουν δομικές αλλαγές που αντιστοιχούνται σαφώς με τις κεντρικές επιδιώξεις του συστήματος σε αυτή τη φάση. Ενδεικτικά αναφέρω την αποθέωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών και το νέο ψηφιακό σχολείο στη λογική αντικατάστασης της γνώσης από την πληροφόρηση. Προβάλλεται επίσης έντονα ο χαρακτήρας της εθνικής παράδοσης, αποσπασμένης από την οικονομική της βάση, τις κοινωνικές ιστορικές συνθήκες που γεννήθηκε και διαμορφώθηκε. Όλα, από την αρχαία Ελλάδα, τη Βυζαντινή παράδοση μέχρι και τη σύγχρονη δημιουργία, παρουσιάζονται ως άθροισμα πολιτιστικών γεγονότων κάτω από την ενιαία ταμπέλα ελληνικό και εθνικό. Κεντρική θέση σε όλα τα αντικείμενα έχει η προώθηση των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και κύρια της πράσινης μετάβασης που διαπνέουν όλο το πρόγραμμα. Η κατάκτηση δεξιοτήτων, αντίστοιχα, αποτελεί κεντρικό στόχο πλέον και αντικαθιστά την ολόπλευρη μόρφωση ακόμα και ως έννοια μέσα στο πρόγραμμα. Ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι πως τα νέα προγράμματα έρχονται να επικυρώσουν κάθε αντιδραστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, όπως λόγου χάρη την αξιολόγηση που γίνεται συστατικό μέρος του νέου προγράμματος, την καθιέρωση της εξαποστάσεως διδασκαλίας, τη συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών, αλλά και τα προγράμματα πολλών ταχυτήτων που καταργούν τον ενιαίο χαρακτήρα της μάθησης, αφού, όπως λένε μέσα στα προγράμματα, κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να κατανοήσει και να ερμηνεύσει το πρόγραμμα κατά το δοκούν, ενώ σκοπός είναι να έχει την ελευθερία και την ευελιξία να το διαμορφώνει σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών, τα δεδομένα φυσικά του σχολείου και τις δικές του ικανότητες, δεξιότητες και προτιμήσεις. Συμπερασματικά, τα νέα αναλυτικά προγράμματα έρχονται να εξελίξουν κεντρικές κατευθύνσεις και αντιστοιχίζονται πλήρως με τις αρρωτικές αλλαγές που συντελούνται στο πεδίο της οικονομίας. Στο σύνολό τους, απαξιώνουν τη γενική μόρφωση, συνολικά το μορφωτικό χαρακτήρα του σχολείου, ιδιαίτερα για το Λύκειο, όπου η τέχνη εξαφανίζεται παντελώς. Ταυτόχρονα, εισάγουν νέες πληροφορίες, γεννούν νέα ερωτηματικά και ανάγκες στους μαθητές, αποδεικνύοντας ότι και η αισθητική αγωγή, ιδιαίτερα μάλιστα και λόγω του συγκινησιακού χαρακτήρα που φέρει, αποτελεί ιδιαίτερο πεδίο ιδεολογικής πάλης. Η κυρίαρχη τάξη, μέσω αυτής, φυσικά επιδιώκει να διαμορφώσει προσωπικότητες. Όχι όμως τέτοιες που να λαμβάνουν υπόψη τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και δυνατότητες, αλλά αντίθετα με άξονα τις ανάγκες του κεφαλαίου και της αγοράς στη δεδομένη περίοδο. Προβάλλει έτσι τις αξίες, την ηθική, τη φιλοσοφία της, καλλιεργεί κριτήριο και συνείδηση στο μαθητή, προκειμένου για τη διατήρηση και διαιώνιση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Παράδειγμα, ας πούμε, είναι οι στόχοι για απόκτηση δεξιοτήτων που συντάζονται απόλυτα με την εργασιακή νομοθεσία. Η αποσπασματικότητα που διέπει τη διδασκαλία, η ασυνέχεια στην ερμηνεία του κόσμου και των επιμέρους στοιχείων που τον απαρτίζουν, η άρνηση συνολικά της ύπαρξης νομοτελειών στην κοινωνική εξέλιξη, δεν οδηγούν το παιδί στην απόκτηση μιας ολοκληρωμένης αντίληψης για τον κόσμο γύρω του. Ανάλογα, ας πούμε, η παράθεση ασύνδετων μεταξύ τους καλλιτεχνικών έργων, ρευμάτων ή προσώπων έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να έρχονται σε επαφή με δεκάδες περίεργα και ακατανόητα για αυτούς φαινόμενα, τα οποία αδυνατούν να επεξεργαστούν και τελικά αποστρέφονται. Η παραπάνω αντιμετώπιση της αισθητικής αγωγής στο σχολικό περιβάλλον έχει σοβαρές συνέπειες τόσο στο διδακτικό έργο, όσο τελικά και στους ίδιους τους μαθητές. Καθώς ο χώρος και ο χρόνος που δίνεται, το περιεχόμενο των μαθημάτων δεν είναι ικανά να επιδράσουν στην προσωπικότητα με όρους. Οι τεράστιες ελλείψεις σε εργαστήρια, αίθουσες, υλικοτεχνική υποδομή και διδακτικό προσωπικό έχουν ως αποτέλεσμα η επαφή των μαθητών, όπου και όσο πραγματοποιείται, να είναι στήρα, θεωρητική και με ελάχιστα πραξιακό χαρακτήρα. Ιδιαίτερα μάλιστα για τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών, με τους αναπληρωτές, τους ορομίες τους, αλλά και αυτό το τραγικό φαινόμενο της δεύτερης ανάθεσης, όπου αποκλίνουν βασικά ζητούμενα και λειτουργίες πέρα από τη συνέχεια στη μάθηση, όπως είναι η δημιουργία δεσμών, η εμπιστοσύνη, η συνεργασία ή η δημιουργία ομάδας. Ακόμα παραπάνω, που στη σημερινή τόσο σύνθετη και δύσκολη εποχή, τα παιδιά έχουν την απόλυτη ανάγκη για ένα σταθερό και οικείο περιβάλλον, όπου θα νιώθουν άνετα να εκφράσουν και να καλλιεργήσουν τον ψυχισμό, τους προβληματισμούς και τη σκέψη τους. Η επίδραση αυτής της κατάστασης είναι πολύ βαθιά και μπορεί ενδεικτικά να ειδωθεί στο καθιερωμένο σχήμα που λέει ότι οι μικρές ηλικίες λαχταρούν τα καλλιτεχνικά μαθήματα, μεγαλώνοντας όμως τα υποτιμούν.
Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει, όταν πρακτικά η επαφή τους με αυτά είναι επιφανειακή και αποσπασματική, ενώ αντίστοιχα τα ερεθίσματα που λαμβάνουν από το περιβάλλον άπειρα. Η έμφυτη τάση του παιδιού προς τη γνώση, το παιχνίδι και τη δημιουργία μένει ανεκμετάλλευτη και δίνει τη θέση της στον ανταγωνισμό και το κυνήγι δεξιοτήτων με σκοπό την επιβίωση. Το δημόσιο σχολείο προσφέρει με μέτρο μόρφωση στα παιδιά, χτίζοντας τους αυριανούς εργαζόμενους πολίτες. Και φυσικά αυτό αφορά κύρια τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, που άλλωστε είναι και ο κεντρικός στόχος. Παιδιά που η ίδια τους η τύχη βασίζεται στο δημόσιο σχολείο, καθώς λίγα μόνο έχουν τη δυνατότητα για εξωσχολικές δραστηριότητες και τα περισσότερα περνούν τη μέρα τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ίντερνετ, παίζοντας παιχνίδια στα οποία κυριαρχεί η βία και η ασχήμια, ακούγοντας, βλέποντας και διαβάζοντας έναν οριμαγδό προϊόντων υποκουλτούρας που κατακλείζουν την αγορά, διαμορφώνοντας έτσι κριτήριο αλλά και αισθητική. Σκοπός της αισθητικής αγωγής στο σχολείο πρέπει να είναι η ευρύτερη επίδραση στον ανθρώπινο ψυχισμό, μέσα από την ενασχόληση με το καλλιτεχνικό έργο και τη συγκεκριμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα. Η γενικότερη συμβολή του σχολείου στη διαμόρφωση του δημιουργικού κοινωνικού ανθρώπου, η διαμόρφωση αισθητικών κριτηρίων. Η αισθητική αγωγή δεν περιορίζεται στη διαδικασία διδασκαλίας ορισμένων καλλιτεχνικών μαθημάτων, αλλά διαπερνά όλη τη λειτουργία και το περιεχόμενο του σχολείου. Τα παιδιά πρέπει να έρθουν σε επαφή με την παγκόσμια τέχνη και την πλούσια πολιτιστική παράδοση του τόπου μας. Να κατανοήσουν μέσα από την πράξη τους όρους ανάπτυξης του πολιτισμού, να μάθουν να δημιουργούν και να διεκδικούν μια άλλη ποιότητα ζωής. Να διαπαιδαγωγούνται έτσι, ώστε να γίνονται οι ίδιοι δημιουργοί της ζωής και όχι παθητικοί αποδέκτες της. Σκοπός του αναλυτικού προγράμματος πρέπει να είναι οι μαθητές, μέσα από την ενασχόλησή τους με την τέχνη, τόσο θεωρητικά, όσο κύρια όμως πρακτικά, να αναπτύσσουν αρμονικά τις ικανότητές τους, τη φαντασία, τα ταλέντα τους, τη σχέση τους με την πραγματικότητα, τη γνώση τους για τον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει, όπως είπαμε και αρχικά, πως κάθε παιδί θα ετοιμάζεται να γίνει καλλιτέχνης, αλλά πως χρειάζεται διεύρυνση και αναβάθμιση της αισθητικής αγωγής ως κομμάτι της γενικής παιδείας σε όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής. Το κάθε αντικείμενο χωριστά και άλλα ακόμα που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα, όπως είναι ο χορός, ο κινηματογράφος, η γλυπτική, η φωτογραφία. Από τη σκοπιά του προσφέρει διαφορετικά ερεθίσματα αναγκαία σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του παιδιού. Διαμορφώνει με διαφορετικό τρόπο πλευρές της προσωπικότητάς του. Η ουσιαστική αναβάθμιση της αισθητικής αγωγής στο σχολείο, λοιπόν, που θα υπηρετεί αυτούς τους σκοπούς ενιαία και χωρίς φραγμούς για όλα τα παιδιά, είναι σήμερα αναγκαία αλλά και ικανή. Και δεν μπορούμε να πάμε πίσω από αυτό. Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να γνωρίζει τον κόσμο που ζει, με σκοπό να μπορεί και να θέλει να τον κάνει καλύτερο. Με τη σκέψη πως η δουλειά και η παρέμβασή μας το σήμερα βάζει ένα λιθαράκι σε αυτό, προκειμένου αύριο να γίνει κατάκτηση. Ευχαριστώ πολύ.